Αντίας ο λόγος. Είναι λοιπόν τα όνειρα. Είναι η γνωστή ονειρομαντία. Είναι η προσπάθεια να εξακριβώσουμε το μέλλον δια των ονείρων. Ποιος δεν το ξέρει αυτό? Όλοι το ξέρουν. Και κατά κάποιο τρόπο από το όνειρο που έχουμε δει προσπαθούμε να μάθουμε τι θα μας συμβεί σήμερα ή προσεχώς ή στο απότατο μέλλον. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην πρόσεξε ένα όνειρο ή ακόμα να μην το είπε το όνειρό του αυτό, να μην το εξέθεσε στη μάνα του, στον πατέρα του, στο φίλο του κτλ. Θυμούμαι κάποτε που ήμουνα σε κάποια τάξη του γυμνασίου, ας πούμε Τετάρτη γυμνασίου, Πέμπτη κάπου εκεί, ενώ δηλαδή εξαταξίου γυμνασίου, περνούσα και έπαιρνα ένα φίλο μου από το σπίτι μου, ήταν πολύ μακριά το σχολείο, ήταν σε άλλη πόλη και πήγαινα με τα πόδια. Περνούσα λοιπόν και έπαιρνα ένα συμμαθητή μου και ήταν απάνω στο δρόμο αυτός και πηγαίναμε στο σχολείο. Ένα πρωί λοιπόν μου λέει: δεν θέλω σήμερα να έρθεις μαζί μου, φύγε, φύγε. Εγώ παραξενεύτηκα, λέω: γιατί? Είδα στον ύπνο μου ότι θα μου κάνεις κακό. Βλέπετε ότι αμέσως έβγαλε το συμπέρασμα από το όνειρο που είδε ότι εγώ θα του έκανα κακό. Ποιος ξέρει πως να με είδε στον ύπνο μου, του δίνα ξύλο, φαίνεται, ποιος ξέρει πως να γινότανε το πράγμα. Το θέμα είναι ότι τα όνειρα απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος μπροστά σε ένα όνειρο. Έχει μάλιστα καταρτιστεί ένας λεξικοποιημένος, θα λέγαμε, πίνακας αντικειμένων και θεμάτων που εκεί ανατρέχει κανείς το ότι είδε για να πάει να βρει τι ακριβώς θα του δοθεί σαν εξήγηση. Είναι ο γνωστός μας ονειροκρίτης. Εκεί πάμε, τι είδα? Βάτραχο. Πάω λοιπόν στο βάτραχος και λέει από εκεί θα βρέξει. Κάτι. Τα όνειρα έχουν, παιδιά, τρεις πηγές. Η μία πηγή είναι ο άνθρωπος, η άλλη πηγή είναι ο διάβολος και η άλλη πηγή είναι ο Θεός. Όσον αφορά στον άνθρωπο ως πηγή ονείρων, γράφει τα εξής η Σοφία Σιράχ, που θα παρακαλέσω αυτό το σημείο, προσέξατε το, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέγει τα εξής στο κεφάλαιο 34, 1-7 στίχη. Τούτο κατά τούτου όρασης εν υπνίον, κατέναντι προσώπου ομοίωμα προσώπου. Δηλαδή, καθρέπτης και όνειρα είναι πράγματα όμοια. Το όνειρο είναι ότι η εικόνα του προσώπου μπροστά σε έναν καθρέπτη, σε ένα κάτωπτρο. Δηλαδή είναι μία αμοιβαία επίδραση συνειδητού και ασυνειδήτου. Είναι γνωστό ότι το ασυνείδητον ή το υποσυνείδητον, αν το θέλετε έτσι, είναι παρά την συνείδηση. Εκείνα τα οποία σαν εφέσεις, σαν επιθυμίες, σαν καταπιεσμένα πράγματα, σαν αποθυμένα πράγματα, σαν ενοχές. Προσέξτε, ενοχές, η ενοχή, προπαντός η ενοχή. Όλα αυτά είναι σπρωγμένα, αποθυμένα στο υποσυνείδητο. Όταν κοιμόμαστε, τότε βγάζει το υποσυνείδητο τα δικά του προϊόντα και έρχονται εις το συνειδητόν και προβάλλονται στον άνθρωπο ως μια υπόθεση με συμβολική γλώσσα. Μάλιστα, ένα όνειρο δεν έχει αξία καθεαυτό, ότι θα πάω στον ονειροκρίτη να μου πει το και το. Ένα όνειρο αξία καθεαυτό, δηλαδή από μαντικής πλευράς, δεν έχει. Τώρα θα μου πείτε γιατί βγαίνουν, θα το πούμε λίγο πιο κάτω. Και φυσικά όχι όλα, αλλά από ψυχολογικής πλευράς έχουν πολύ αξία τα όνειρα. Διότι μπορεί ένας που γνωρίζει λίγο ψυχολογία να καθορίσει εκείνα τα οποία έχουν αποθηθεί
εις το υποσυνείδητο. Ξέρετε ότι το λέγει αυτό και ο Γιούγκ, αλλά και άλλοι ψυχολόγοι το λέγουν αυτό και είναι χαρακτηριστικό. Όταν βλέπεις τον ύπνο σου ότι σκοτώνεις τον πατέρα σου, για το οποίο θα τρόμαζες φυσικά, θα τρόμαζες εάν ξυπνούσες και έλεγες τι αποπειράθηκα στον ύπνο μου να κάνω, να σκοτώσω τον πατέρα μου. Εδώ δεν πρόκειται περί αυτού, αλλά ότι είσαι κάτω από την κυριαρχία του πατέρα σου, κατά έναν τρόπο που εσύ, ο πατέρας σου δεν σου έχει αφήσει ή εσύ δεν θέλησες να αφήσεις στον εαυτό σου περιθώρια πρωτοβουλίας να ενεργήσεις κατά τον ΑΒ τρόπο. Εννοείται όχι κατά τρόπον αναρχικών, όχι, απλώς μια πρωτοβουλία την οποία μπορείς να θέσεις υπόψη του πατέρα σου, ότι πατέρα μου σκέφτομαι αυτό να κάνω, αλλά βρίσκεσαι κάτω από αυτή την γνώμη του πατέρα σου που δεν θα τολμούσες ποτέ να προβάλλεις τη δική σου γνώμη, κατά έναν τρόπο που ανεπαίσθητα καταπιέζεσαι και τη δική σου τη γνώμη τη στέλνεις στο υποσυνείδητο. Δηλαδή λες, όχι τώρα, ό,τι πει ο πατέρας μου. Δεν έχεις πρωτοβουλία, δεν έχεις γνώμη. Αυτό πολλές φορές προβάλλεται στον ύπνο με την εικόνα που σας εξήγησα, διότι σαν να λέει τώρα κάτι στον άνθρωπο ότι θέλει να ελευθερωθεί. Θέλει να μην είναι κάτω από την κυριαρχία ενός άνθρωπου, αλλά θέλει να αρχίσει να δρά με πρωτοβουλία δική του. Ένα όνειρο έχει αξία μόνο από ψυχολογικής πλευράς και όχι από μαντικής πλευράς. Συνεχίζει όμως η Σοφία Σιράχ να λέγει ότι αφού υπάρχει αυτή η αμοιβαία επίδραση συνειδητού και ασυνειδητού, μιλάω με τη γλώσσα τη σύγχρονη, θα σας πω πάλι το κείμενο πως το λέγει, τούτο κατά τούτου όρασης εν υπνίων, το ένα απέναντι στο άλλο, κατέναντι προσώπου ομοίωμα προσώπου. Βλέπετε με ποιον τρόπο το διατυπώνει η Σοφία Σειρά. Θα το πω άλλη μία φορά, σύγχρονη έκφραση συνείδησης και ασυνείδητων, είναι απέναντι. Από ακαθάρτου, συνεχίζει η Σοφία Σιράχ, τι καθαριστήσετε, και από ψευδούς τι αληθεύσει, δηλαδή από ένα ακάθαρτο πράγμα ή πρόσωπο μπορεί να προέλθει τίποτε το καθαρόν, και από κάτι που είναι ψεύτικο, ψευδές, μπορεί να προέλθει κάτι το αληθινόν. Δεν είναι δυνατόν. Μάλιστα θα λέγαμε, είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο ίδιος να είναι πηγή μαντίας? Μπορεί δηλαδή να έχει κάποια έκτη αίσθηση, εβδόμη αίσθηση, ξέρω εγώ, όπως υποστηρίζουν εκείνοι που ασχολούνται με την παραψυχολογία. Παραψυχολογία, προσέξτε, είναι φοβερό πράγμα η παραψυχολογία. Στην παραψυχολογία είναι ο πνευματισμός, είναι η μαγεία, είναι όλος αυτός ο συρφετός των πραγμάτων. Αλλά είναι δυνατόν εγώ να είμαι πηγή γνώσεως του μέλλοντος κατά συνείδητων τρόπων? Είναι δυνατόν εγώ που έχω μια συνείδηση ακάθαρτη και ένα ασυνείδητο ακάθαρτο, ένα υποσυνείδητο ακάθαρτο, είναι δυνατόν ποτέ από εκεί να βγει αναζήτηση αληθείας? Και ναι, ελπίδες, συνεχίζει το Ιερό Βιβλίο, και ψευδείς ασυνέτο ανδρεί, και ενύπνια αναπτερούσιν άφρονας, κούφιες ελπίδες και ψεύτικες για τον ασύνετον άνθρωπο, και τα ενύπνια, λέει, δίνουν ελπίδες στους άμυαλους, ότι είδα αυτό και θα μου γίνει εκείνο το σπουδαίο και τα λοιπά. Ως δρασόμενος σκιάς και διώκων άνεμων, ούτως ο επέχων ενυπνίης. Όπως εκείνος που αρπάζει με τη φούχτα του μια σκιά και κυνηγάει τον άνεμο, έτσι μοιάζει εκείνος ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει τα όνειρα. Ενύπνια μάταια εστί. Είδατε, τα ενύπνια, λέει, είναι μάταια, είναι ψευδή. Πολλούς γάρε πλάνησε τα ενύπνια και εξέπεσον ελπίζοντες επ' αυτής. Πολλοί πλανήθηκαν από τα ενύπνια, από τα όνειρα,
και πολλοί ξέπεσαν ελπίζοντας πάνω σε αυτά. Αλλά εκτός όμως από την πηγή άνθρωπος που σας είπα ότι είναι μία ούτως υπήν συνεργασία συνειδητού ασυνειδήτου, που πρέπει να σας πω ακόμη ότι η ψυχολογία δεν έχει ερευνήσει τι είναι το όνειρο. Αυτά τα πράγματα είναι μία πρώτη προσέγγιση. Το όνειρο στην πραγματικότητα δεν έχει ερευνηθεί. Έχουμε όμως και μια δεύτερη πηγή. Είναι ο διάβολος. Είναι γνωστό ότι ο διάβολος είναι πνεύμα και κινείται δημιουργώντας εικόνες στον άνθρωπο, όχι στο νου του, αλλά εις το φανταστικό, όπως λέγουν οι πατέρες, δηλαδή εις τη φαντασία του. Και εκεί στη φαντασία, η οποία είναι παχυτέρα του νου, λεπτοτέρα των αισθήσεων. Στον χώρο λοιπόν αυτό της φαντασίας κινείται ο διάβολος και δημιουργεί εικόνες και παραστάσεις όπως εκείνος τις θέλει. Συνήθως τα όνειρα που φέρνει ο διάβολος, όχι πάντοτε, είναι όνειρα εσχρά, είπα όχι πάντοτε, διότι πολλές φορές τα εσχρά όνειρα βγαίνουν από τον ίδιο τον εαυτό μας. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να δουν αυτά τα εσχρά όνειρα, αλλά ακόμη και πλάνες φοβερές μπορούν να δημιουργηθούν, διότι ο ίδιος ο διάβολος μετασχηματίζεται εις τον ύπνο μας ως εικόνα, εμφανίζεται ως άγγελος φωτός, εμφανίζεται ως Χριστός, ως Παναγία, ως Άγιος, δίνει παραγγελίες, λέγει αυτό, λέγει εκείνο, και ο άνθρωπος όταν ξυπνήσει, παιδιά, τότε δυστυχώς πιστεύει αυτά. Και αν, γιατί εκεί οφείλεται, αν είναι κενόδοξος, τότε λέγει παντού όπου σταθεί και όπου βρεθεί, εγώ είδα την Παναγία, εγώ είδα τον Χριστό. Εμένα μου έχει τύχει πολλές φορές αυτό, να λέγω σε κάποιον μια συμβουλή, να του λέγω να πηγαίνει στην εκκλησία επί παραδείγματι, και να μου λέει, ξέρεις, εγώ έχω δει τον Χριστό. Χαίρομαι πολύ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δηλαδή δεν δέχεσαι την συμβουλή μου να πηγαίνει στην εκκλησία. Δεν δέχεσαι τη συμβουλή μου. Αυτό είναι πάρα πολύ ανάποδο πράγμα. Διότι αν λες ότι εγώ είδα τον Χριστό, τότε τι, θα σωθείς με το να λες είδα τον Χριστό? Και στην πραγματικότητα να έβλεπες τον Χριστό, τι είχε να σε ωφελήσει τότε αυτό? Αλλά απλώς, παιδιά, δημιουργείται αυτή η πλάνη, και τα όνειρα αυτά τα τέτοια, τα δαιμονικά, συνήθως τα βλέπουν οι κενόδοξοι άνθρωποι. Εκεί τους πλανά ο διάβολος, και δυστυχώς μένουν σε αυτά και δεν εννοούν να ακούσουν ούτε το πνευματικό, ούτε την Αγία Γραφή, ούτε τίποτε. Μια φορά εγώ είχα δει τον Χριστόν επί θρόνου, είναι πάρα πολλά χρόνια, ίσως ήμουν νέος. Είδα τον Χριστό επάνω σε ένα θρόνο. Κοίταξα, λέω. Μου έκανε εντύπωση η όλη εικόνα. Σε λίγο βλέπω από αυτόν τον υποτιθέμενον Χριστόν να βγαίνει μία ουρά. Μετά είδα να βγαίνει κάτι κέρατα. Και μετά αυτός ο υποτιθέμενος Χριστός να γελάει πολύ περίεργα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, είναι δυνατόν ποτέ να είτο εδώ ο Χριστός? Προφανώς όχι. Εδώ βλέπει κανένας ότι πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει, όταν δεν θέλουμε να πιστέψουμε αυτά, επιτρέπει να εμφανίζονται αυτά τα παρεπόμενα της εικόνος, διότι ο διάβολος επιθυμεί και επιχειρεί να προβληθεί ως Χριστός. Επιτρέπει όμως ο Θεός να του γίνουν αποκαλυπτήρια και να δει ο άνθρωπος που ενυπνιάζεται να δει ουρά, κέρατα, και αμέσως να πει ο διάβολος είναι, δεν θέλει φιλοσοφία. Το επιτρέπει αυτό ο Θεός για να σωθεί ο άνθρωπος. Πάντως δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι με τα όνειρα καθοδηγούν ανθρώπους, είτε είναι απατεώνες, είτε είναι ενεργούμενοι από τον σατανά. Κάνει εντύπωση, παιδιά, το εξής. Αυτά που γράφει το Δευτερονόμιον 13,1 έως 6. Ακούσατε.
εάν δε αναστεί, δηλαδή βρεθεί, σηκωθεί, έρθει εν σύ προφήτης ή ενυπνιαζόμενος το ενύπνιον, από αυτούς που βλέπουν όνειρα, και έρθει και σου πει και δώσει σημείον ητέρας, κάνει μπροστά σου θαύμα, και έλθει το σημείον ή το τέρας και πραγματοποιηθεί εκείνο το οποίον ο ελάλησε προσε λέγον. Ακούστε, σου κάνει ένα θαύμα, σου λέει είδα ένα όνειρο, είδα αυτό και αυτό, ξέρεις το και το, και σου κάνει ένα σημείο μπροστά, ένα θαύμα, ένα κάτι. Μπορεί να σου πει, ξέρεις ότι στα θεμέλια του σπιτιού σου υπάρχει θαμμένο αυτό και αυτό. Αυτό που σας λέω είναι συνηθέστατο, το λένε οι μάγοι όταν πάνε να λύσουν, μάγια, να λύσουν, περίεργο, να λύσουν. Διότι είπαω να δέσω, είπαω να λύσω, την ίδια πόρτα χτυπάω και την ίδια πόρτα συμβουλεύομαι. Και σου λέει τώρα ο μάγος ότι θα πας σε εκείνη τη γωνιά του σπιτιού σου, θα σκάψεις και θα βρεις 3 καρφιά μεγάλα. Πηγαίνουν, σκάβουν και βρίσκουν 3 καρφιά μεγάλα. Πού το ήξερε αυτός ότι υπάρχουν τα 3 αυτά καρφιά εκεί, αν θέλετε σκουριασμένα, όχι πρόσφατα, όχι να τα βάλει κάποιος δικός του, να βγάλουμε κάθε υπόνοια, ό,τι και τα λοιπά, όχι, όχι. Πώς γίνεται αυτό? Το πληροφόρησε ο διάβολος. Εσύ πιστεύεις, λες ότι αυτός λέει το και το, και λέει στη συνέχεια, όταν σου πει αυτός, πορευθόμεν και λατρεύσομεν θεείς εταίρης, ους ουκ είδατε, ουκ ακούσεστε των λόγων του προφήτου εκείνου ή του ενυπνιαζομένου το ενύπνιον εκείνο. Αν σου πει πάμε να λατρεύσουμε ξένους θεούς, θα το έλεγα σήμερα ως εξής: πάμε στο πνευματισμό. Δεν θα ακούσετε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος βλέπει αυτά τα ενύπνια, τα όνειρα. Τώρα εδώ γιατί βγαίνουν αυτά? Γιατί βγαίνουν? Κατά παραχώρηση Θεού, παιδιά. Πρώτον, κατά παραχώρηση Θεού, για να τιμωρηθεί εκείνος ο οποίος ασχολείται με αυτά. Εκείνος που ασχολείται θα του βγουν. Ξαναλέγω, κατά παραχώρηση Θεού. Μπορεί κάποτε να δεις στον ύπνο σου ότι θα πεθάνεις τότε. Εάν δεν το εξομολογηθείς αυτό και πάψεις να το πιστεύεις, πέφτεις στο κενό. Εάν το εξομολογηθείς, εάν δεν το εξομολογηθείς, τότε θα επαληθεύσει. Θα επαληθεύσει. Γιατί? Διότι θα επιτρέψει ο Θεός να γίνει έτσι. Ο διάβολος σου το έφερε στο βρόντο αυτό. Στο βρόντο. Ο διάβολος δεν γνωρίζει το μέλλον. Επιτρέπει όμως ο Θεός να πραγματοποιηθεί εκείνο που σου έβαλε στο βρόντο ο διάβολος, γιατί επίστεψες εις τον διάβολο και τα όνειρα, ενώ σου έχει παραγγείλει ο Θεός να μην πιστεύεις τα όνειρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που λέγει το Δευτερονόμιο: μη λέει προσέξεις εκείνα τα οποία σου λέγει αυτός, ότι πειράζει Κύριος ο Θεός σου ημάς ιδένε, ή αγαπάτε τον Θεόν ημών εξ όλης της καρδίας ημών και εξ όλης της ψυχής ημών. Δηλαδή επιτρέπει να πραγματοποιηθούν εκείνα που κάνει ο ενυπνιαστής, ο μάγος κλπ. Μόνο και μόνο για να σε δοκιμάσει. Πιστεύεις στο Θεό? Τον αγαπάς το Θεό? Είσαι έτοιμος να εγκαταλείψεις το Θεό και να πας σε αυτή την πόρτα? Είδατε, πειράζει Κύριος ο Θεός σου ημάς ιδένε, για να γνωρίσει, ή αγαπάτε τον Θεό ημών. Εάν τον αγαπάτε τον Θεό σας με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή. Αυτά πρέπει να σας πω, παιδιά, όλα τα καμώματα, μαγείες, μαντίες κτλ, όλα αυτά τα καμώματα προσκρούν στην πρώτη εντολή, ότι θα αγαπήσεις μόνο Κύριο τον Θεό σου. Αυτόν θα πιστεύσεις, αυτόν θα δεχθείς. Αν υποτεθεί ότι πηγαίνεις στη μαντία, στη μαγεία, στον πνευματισμό που θα δούμε λίγο πιο κάτω προσεχώς και λοιπά, αυτό σημαίνει ότι πηγαίνεις αλλού, άφησες τον Θεό.
το να εγκατέλειψες το Θεό. Πηγαίνεις σε άλλη πηγή, πηγαίνεις σε άλλη πόρτα. Και εκεί βεβαίως λατρεύεις και προσκυνάς, όπως λέγαμε σε ένα παλιό μάθημα, το διάβολο. Έχουμε όμως και μία τρίτη πηγή. Είναι η περίπτωση που ένα όνειρο είναι από το Θεό, είναι πράγματι από το Θεό. Αλλά αυτό όμως είναι σπανιότατο και σε πάρα πολλούς ανθρώπους είναι ανύπαρκτον. Αν υποτεθεί ότι ο Θεός σας παρουσιάζει ένα όνειρο και είναι από το Θεό 100%, αλλά εσείς δεν το δεχθείτε και πείτε δεν το δέχομαι, δεν ξέρω, φοβάμαι, δεν το δέχομαι, μπορεί να πλανηθώ, τότε θα θυμώσει ο Θεός? Όχι, παιδιά. Λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, είναι στον πρώτο τόμα της Φιλοκαλίας, λέει το εξής: μοιάζει η περίπτωση με εκείνον τον νοικοκύρη ενός πύργου και λέει στον υπηρέτη του, εγώ θα πάω ταξίδι, πρόσεξε, όσο καιρό λείπω δεν θα ανοίξεις την πόρτα σε κανένα του σπιτιού, πρόσεξε, μόνο όταν είναι μέρα και δεις ποιος είναι, και είμαι εγώ δηλαδή, τότε θα ανοίξεις την πόρτα, πρόσεξε. Έφυγε ο κύριος εκείνο, το αφεντικό εκείνο, και κάποτε γύρισε νύχτα. Χτυπάει την πόρτα του πύργου, λέει από μέσα ο υπηρέτης, ποιος είναι? Εγώ, το αφεντικό σου. Λυπούμε, δεν θα μπορέσω να σου ανοίξω, διότι είναι νύχτα και δεν βλέπω. Και μου είπε το αφεντικό μου να μην ανοίξω σε κανέναν την πόρτα. Μα είμαι εγώ το αφεντικό σου. Λυπούμε, είναι νύχτα και δεν βλέπω. Το αφεντικό περιμένει απ' έξω να ξημερώσει. Όταν τον είδε, αλλά τώρα σου ανοίγω. Και ρωτάει ο πατήρ, δεν μου λέτε, θα θυμώσει ο νοικοκύρης του πύργου γιατί ο υπηρέτης του δεν άνοιξε, ή θα πει πιστός υπηρέτης, ό,τι του είπα έτσι ακριβώς έκανε? Το ίδιο πράγμα γίνεται, παιδιά, και με την περίπτωση που λέμε ο Θεός σου δίνει ένα όνειρο. Δεν ξέρω, θα πεις, ο Θεός μου είπε να μην πιστεύω στα όνειρα. Ο Θεός θα βρει τον τρόπο να σε ειδοποιήσει όταν εκείνος θέλει και θα σε επενέσει ακόμα, ακριβώς γιατί εκείνος σου παρήγγειλε μη πιστεύεις στα όνειρα. Πρόσεξε. Πώς μπορεί όμως να γίνει αυτό, να μπορώ να γνωρίζω εάν είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό και πρόκειται περί παγίδος του σατανά? Απλούστατα, θα το θέσω υπόψη ενός διακριτικού πνευματικού. Όχι πνευματικού, διακριτικού πνευματικού. Είναι χάρισμα δε που λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά να εξετάζετε, λέγει, αν τα πνεύματα είναι από το Θεό. Αυτό είναι από το Θεό ή δεν είναι από το Θεό? Θα πάμε λοιπόν σε εκείνον ο οποίος έχει το χάρισμα να μας δώσει την εξήγηση. Σε μένα έχουν έρθει οι άνθρωποι να μου πούν κάτι που το καταλάβανε, ήταν πολύ απλό, και μπορούσα να πω σίγουρα 100% το όνειρό σου δεν είναι από το Θεό, γιατί φαινόταν. Αυτός δεν μπορούσε να το είδει, το βλέπα εγώ. Υπήρξαν όμως και περιπτώσεις, και δεν σας το κρύπτω, που δεν μπορούσα να διακρίνω εάν είναι από το Θεό ή είναι από το διάβολο ως πλάνη. Και τότε παρέπεμπα και παραπέμπω, και αυτό κάνω πάντοτε, παραπέμπω σε διακριτικούς γέροντες, διακριτικούς πνευματικούς, που έχουν το χάρισμα περισσότερο και περισσότερο, που μπορούν αυτοί να πούν αν είναι από το Θεό ή δεν είναι. Είναι κάτι που το έχω κάνει κατ' επανάληψη, σας το ξαναλέγω αυτό, που σημαίνει ότι μόνον έτσι θα μπορούμε να κρίνουμε εάν κάτι είναι σωστό ή δεν είναι σωστό, είναι από το Θεό ή είναι από το διάβολο. Θα είχα να σας πω το εξής:
ότι επειδή τα όνειρα πάντοτε δημιουργούν πρόβλημα εις τον άνθρωπο και πειρασμό αν πρέπει να τα προσέξει ή να μην τα προσέξει, γι' αυτό το λόγο θα πρέπει εντός εισαγωγικών να μην βλέπουμε όνειρα. Α, λέει, είναι αδύνατο να μην βλέπουμε όνειρα. Λέγεται μάλιστα, δεν σας το εγγυώμε, ότι εκείνος που βλέπει πολλά όνειρα, ότι από ψυχολογικής πλευράς έχει μία ακμεότητα, ότι είναι εντάξει, σωστός. Δεν το ελέγχω αυτό, δεν ξέρω, έτσι λέγεται. Έρχομαι μόνο να σας πω κάτι άλλο. Όνειρα θα βλέπουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Τώρα αν βλέπουμε και ξυπνητή τα όνειρα, άλλη παράγραφος. Αλλά για να μπορέσουμε να μην πέφτουμε στον πειρασμό, θα πρέπει να μην τα θυμόμαστε. Πώς θα γίνει να μην θυμόμαστε τα όνειρα? Απλούστατα. Εγώ θα σας δώσω μία συμβουλή, εγώ την τηρώ. Σας το λέγω αλήθεια, την εφαρμόζω τη συμβουλή αυτή. Είναι το εξής. Θα προσπαθήσουμε να μόλις ξυπνήσουμε να μην θυμόμαστε, δηλαδή να μην εξετάσουμε εκείνο το οποίο είδαμε. Δηλαδή να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Ότι έχω σήμερα να διαβάσω, να πάω σχολείο, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Να μην ασχοληθώ με εκείνα τα οποία είδα. Σας βεβαιώνω, αν το κάνετε αυτό συστηματικά μια εβδομάδα αν το κάνετε αυτό, θα αντιληφθείτε ότι δεν θα θυμόσαστε πια τα όνειρα τα οποία είδατε. Θα προσπαθείτε κάποια φορά να θυμηθείτε τι είδατε, και ενώ θα θυμόσαστε ότι είδατε πολλά όνειρα, αλλά δεν θα θυμόσαστε τι ακριβώς είδατε. Είναι ένας τρόπος για να αποφύγουμε αυτήν την ενόχληση, αυτόν τον πειρασμό, και να μην πέσουμε στην παγίδα, να φτάσουμε στην ονειρομαντία και να μαντευόμαστε από τα όνειρα που βλέπουμε. Αυτά σχετικά, παιδιά, με το θέμα των ονείρων, αλλά και σχετικά με το σημερινό μας μάθημα, διότι έχουμε ακόμη κάτι να πούμε που είναι η αριθμοσοφία και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα δούμε πρώτα ο Θεός την ερχομένη φορά.